και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκαθάριζε ο υπουργός της Ελληνικών μετά τη συνάντηση. Πώς εκτελείται ο προπονητής. Πυρετό στην κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θερμό ραντεβού του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων. Καμπανάκι κινδύνου από τους ανθρώπους της αγοράς για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Όλο το παρασκήνιο από το τέτα-τέτ του Αντώνη Σαμαρά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Τη συνένεση της Νέας Δημοκρατίας στο φορολογικό νομοσχέδιο ζήτησε ο Υπουργός Οικονομικών. Αρνητική η απάντηση Σαμαρά. Νέα παρέμβαση Καρατζαφέρη στα σενάρια περί συγκυβέρνησης. Νέες πιέσεις της Τρόικας για μεγαλύτερες μειώσεις των μισθών και περισσότερες επιχειρησιακές συμβάσεις. Οι κίτρινες κάρτες των ξένων επιτηρητών στα Υπουργεία που επισκέφθηκαν. Επιμένει η Φιλανδία στην υπόθεση των εγγυήσεων. Εκρηκτικό κλίμα στα πανεπιστήμια. Με καταλήψεις απαντούν οι φοιτητικές παρατάξεις στον νόμο του Υπουργείου Παιδείας. Φοιτητές εισέβαλαν σε αμφιθέατρο σχολών και διέκοψαν τις εξετάσεις. Και η επιστροφή του Στρος Κάν επισκέφθηκε μαζί με τη σύζυγό του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ζήτησε συγγνώμη για το σάλο που προκάλεσε η προσωπική του περιπέτεια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις απαιτούν οι ελεγκτές της Τρόικας, εγείροντας θέμα ακόμη και για κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων με στόχο τη μείωση των μισθών. Παράλληλα, ζητούν περιορισμό των αμοιβών και απολύσεις χιλιάδων γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τα ασφαλιστικά ταμεία. Το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει άρση των εμποδίων για τις επιχειρησιακές συμβάσεις, χωρίς όμως κατάργηση των κλαδικών. Μαχαίρι στα εργασιακά στον ιδιωτικό τομέα, απαιτεί η Τρόικα που βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ η κυβέρνηση ρίχνει το τσεκούρι σε μισθούς και επιδόματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ξένοι τεχνοκράτες ζητούν τόσο ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, αλλά και απολύσεις προσωπικού, κυρίως γιατρών από τα ταμεία. Την ίδια ώρα, η Τρόικα χαρακτήρισε τις κλαδικές συμβάσεις ως εμπόδιο στις μειώσεις των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, ζητώντας την κατάργησή τους ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων με χαμηλότερους μισθούς, καθώς όπως προέκυψε από τις 10 Δεκεμβρίου του 2010, έχουν υπογραφεί μόνο 10 επιχειρησιακές συμβάσεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε επιμέρους βελτιώσεις για να γίνει πιο δελεαστικό το περιβάλλον για την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων. Δεν μπορούμε όμως να πειράξουμε τους θεσμούς. Υπάρχει συμφωνία και των κοινωνικών εταίρων για τη διατήρηση της επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές διαπίστωσαν μεγάλη απόκληση στους στόχους και καθυστερήσει την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου, μεταξύ αυτών και την εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα. Κοινώς δηλαδή να πάμε σε μισθούς Κίνας. Δεν μας το λένε στα ίσα για να το καταλάβουμε. Τι φοβούνται δηλαδή. Κοινώς να πάμε σε μισθούς Κίνας. Ναι, αλλά όμως δεν πρέπει κάποιος από τους υπουργούς ή από το κυβερνό κόμμα που είναι αυτή τη στιγμή να κάνει μια ερώτηση πώς θα γίνει ανάπτυξη. Φυσικά και είναι αδικό. Δεν νομίζω ότι μπορούν να κερδίσουν κάτι δηλαδή περικόπτοντας τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά την απέτηση για απολύσεις, οι γιατροί του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσίας Υγείας πρέπει να μειωθούν στους 21.000 με την έναρξη της λειτουργίας του. Έτσι, 11.000 γιατροί από τους συνολικά 32.000 που είναι συμβεβλημένοι με τα 4 ταμεία που συγχωνεύονται θα αφαιρεθούν από την λίστα. Την ίδια ώρα, σκληρές είναι οι πιέσεις από την Τρόικα και σε ό,τι αφορά τους μισθούς των συμβεβλημένων γιατρών, με την πρόταση των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας να έχει κλειδώσει στα 900 έως 2.800 ευρώ το μήνα. Με τα μέτρα που προωθούν Τρόικα και κυβέρνηση, κόσμος θα χάσει τη δουλειά του, άλλα εισοδήματα θα συρρυκνωθούν βάναυσα και η ζωή θα επανέλθει στα επίπεδα του 2007-2008 μετά από 30 χρόνια. Κατεβαίνει το βιωτικό επίπεδο και η πιστοδοτική και η χρηματική ικανότητα του οποιοδήποτε πολίτη. Σε αυτό το πιεστικό κλίμα, ο Υπουργός Οικονομικών εξήγηλε από το βήμα της Βουλής ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των πολύ μεγάλων αλλαγών και στο μισθολόγιο και στο φορολογικό και στη συγχώνευση των φορέων. Καζάνι που βράζει είναι και πάλι ο χώρος της υγείας με αφορμή τις προτάσεις της Τρόικας για περικοπές στις αμοιβές αλλά και τον αριθμό των γιατρών που θα συμβληθούν με τον ενιαίο Οργανισμό Πρωτοβάθμιας Υγείας. Έντονα αντιδρούν οι γιατροί των 4 μεγαλύτερων ταμείων και προαναγγέλνουν δυναμικές κινητοποιήσεις την ερχόμενη εβδομάδα.
Φωτιές βάζει η Τρόικα στον ήδη έφλεκτο χώρο της υγείας με τις προτάσεις της για τον υποσύσταση ενιαίο οργανισμό πρωτοβάθμιας υγείας να λειτουργούν ως προσάναμα. Ψαλίδισμα αμοιβών, πλαφών στις αποδοχές των ιατρών του ΕΟΠΗ αλλά και στον τελικό αριθμό των μελών του οργανισμού, τα αγκάθια που δίνουν τις πρώτες φλόγες. Οι πρακτικές του ευνηδιασμού αλλά και τα νούμερα που δεν βγαίνουν βάσει της Τρόικα σίγουρα θα δημιουργήσουν πάνω από 16.000 θέσεις, υπολογίζουμε, στην πρωτοβάθμια περίθαψη, θέσεις ανεργίας. Με σχεδόν 35.000 γιατρούς να συνεργάζονται αυτή τη στιγμή με τους κλάδους υγείας των 4 μεγαλύτερων ταμείων που θα συνενωθούν υπό τον ΕΟΠΗ, η πρόταση των Τροϊκανών για ανώτατο όριο 25.000 μελών προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, φταίνε οι κυβερνητικοί παράγοντες οι οποίοι συζητούν μαζί τους και τους έχουν δώσει τέτοια δικαιώματα. Ήδη η έναρξη έχει γίνει με τις 200 θέσεις ειδικευόμενων γιατρών των νοσοκομείων του ΙΚΑ στην Αττική, με αποτέλεσμα να αυξηθεί πολύ η αναμονή των νέων γιατρών για έναρξη ειδικότητας. Όταν οι Τροϊκανοί μιλήσαν για τις συγχωνεύσεις των ταμείων και μέσα από αυτό, αυτό θα σημαίνει 50% του διοικητικού προσωπικού και όλοι οι συμβεβλημένοι γιατροί οι οποίοι θα προστεθούν από τις συμβάσεις που τώρα κάνουν την πρωτοβάθμια περίθαψη θα μειωθούν κατά 25%. Αυτοί που φαίνεται να πλήττονται άμεσα, οι γιατροί του ΙΚΑ που εκφράζουν φόβους όχι μόνο για ευρύ φάσμα ανεργίας αλλά και για δραστικές περικοπές των αποδοχών τους. Σημαίνει περικοπές στις δαπάνες, μείωση των παροχών. Ο ασθενής θα καταβάλει από την τσέπη του για την υγεία του, ο γιατρός θα αμείβεται φτηνά, θα περιθωριοποιείται. Η πρόταση των Τροϊκανών κάνει λόγο για κατώτατη αμοιβή των ιατρών του ΕΟΠΗ της τάξης των 900 ευρώ. Αμοιβή πείνας, όπως λένε οι εργαζόμενοι, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Μισθοί, οι οποίοι είναι πραγματικά μισθοί ντροπής, εξευτελιστικοί μισθοί. Θέλει να έχει φτηνό ιατρικό δυναμικό, θέλει ένα σύστημα υγείας το οποίο θα είναι πάρα πολύ φτηνό. Καταγγέλλοντας το σχέδιο περικοπών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη αλλά και το πρόγραμμα συγχωνεύσεων των νοσοκομείων, σύσσωμος ο ιατρικός κλάδος ετοιμάζεται να δώσει δυναμική απάντηση με κινητοποιήσεις στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου. Η περίοδος των προσφορών διαδέχεται αυτή των εκπτώσεων, αφού οι έμποροι εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Σε πολλά καταστήματα, μάλιστα, οι τιμές μειώνονται έως και 70%. Επισήμως οι εκπτώσεις τελειώνουν. Ξεκινούν όμως οι προσφορές και τα δελεαστικά οικονομικά πακέτα. Γιατί ναι, μεν ήταν οι καλύτερες εκπτώσεις της δεκαετίας, αλλά ο τζίρος έπεσε στα χαμηλότερα επίπεδα από ποτέ. Ναι, το ψωνίσαμε. Δεν θα ψωνίσουμε. Όμως δεν ψωνίσουμε για τις εκπτώσεις, ποτέ δεν ψωνίσουμε. Και εγώ τώρα ψώνισα. Τι να κάνει ο κόσμος. Τι ψωνίσατε? Τα μπλουζάκια. Από την κανονική του τιμή 50%. Ένα φόρεμα. Πόσο το πήρατε? 79. Αρκετά. Αρκετά, ναι, εντάξει. Εκτός, δηλαδή αρχική τιμή πόσο είχε? 140. Δεν ψώνησαν οι καταναλωτές, ακόμα και αν το 70% υπήρχε στις περισσότερες βιτρίνες. Μπλούζες από 3 ευρώ και όχι στη λαϊκή αγορά και στα καλάθια, αλλά σε ράφια καταστημάτων. Παντελόνια και βερμούδες από 5 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Φόρμες από 10 ευρώ. Θα έλεγε κανείς ότι οι τιμές είναι από τα διάφορα οικονομικά παζάρια. Κι όμως όχι. Οι τιμές αυτές υπάρχουν σε χιλιάδες καταστήματα. Είναι πολύ χαμηλές τιμές, αλλά άμα δεν υπάρχουν χρήματα, δεν πλησιάζεις ούτε αυτό. Ούτε με 70%. Ούτε με 70%. Αφού δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχουν και δουλειά που υπήρχε, έχουν μειωθεί οι τιμές. Ο μισθός μειώθηκε. Ψωνίσατε εσείς κάτι στις εκπτώσεις? Όχι. Θα ψωνίσετε έστω και τελευταία ώρα? Ούτε. Με τα παλιά τους ρούχα και ας μετρούν αρκετά χρόνια, λένε πολλοί συνταξιούχοι ότι θα παραμείνουν. Συντάξη της πείνας που δεν μένει ούτε μισό ευρώ για κάτι έξτρα ή περιττό. Αφού όπως μας είπαν, σκέφτονται τα 5 ευρώ που θα ξοδέψουν στη λαϊκή αγορά ή στο σούπερ μάρκετ για είδη διατροφής. Ποιος θα ψωνίσει μάλλον σε εκπτώσεις, ενώ δεν έχει ο κόσμος να φάει. Θα πάει να ψηνώσει από τις εκπτώσεις. Δεν λέμε ότι καλές είναι οι εκπτώσεις. Αφού δεν έχει λεφτά, πώς θα πάει? Αφού δεν φτάνει να φάμε, θα πάρουμε και τζάπα να μας τα δώσουν με 2 ευρώ να μας τα δώσουν, δεν υπάρχουν χρήματα. Κοιτάμε να πάρουμε το ψωμί, το γιαούρτι και το γάλα. Ειδικώς εμείς οι συνταξιόρκοι. Δεν υπάρχουν χρήματα, παιδί. Δεν έχουμε χρήματα να ψωνίσουμε. Κάποιο καινούριο ρουχαλάκι, κάποια παπούτσια? Τίποτα. Γιατί... τίποτα. Με τα παλιά θα μείνουμε. Για χρόνια, όπως μας κατέταφερε το Πασόκ,
Οι περισσότεροι έμποροι προσπάθησαν με τις εκτόσεις να σώσουν τις επιχειρήσεις τους. Αλλά οι καταναλωτές αδυνατούν, όπως λένε, να ψωνίσουν. Τώρα, τελευταία μέρα, πάω για κανένα παπούτσι ή καμιά παντόφλα. Τη χειρότερη περίοδο βιώνουν οι έμποροι που βλέπουν μέρα με την ημέρα τις επιχειρήσεις τους να ματώνουν και να χάνονται στο τυφώνα της οικονομικής κρίσης. Ενώ καθημερινά τα λουκέτα αυξάνονται. Σενάρια για κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος. Έντονες όμως είναι οι αντιδράσεις από τους επαγγελματίες των νησιών που μιλούν για νέο πλήγμα στον τουρισμό αλλά και τις επιχειρήσεις τους. Σκέψεις για κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει το σενάριο να βάλει τέλος στο μέχρι σήμερα καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο ο κανονικός ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου πλην της Κρήτης είναι 16% αντί για 23%, ο μειωμένος 9% αντί 13% και ο υπερμειωμένος 5% από 6,5%. Εκείνο το οποίο σήμερα σκέφτεται το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτόν τον συντελεστή να τα φέρει στα επίπεδα τα οποία υπάρχουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει θέμα κατά πόσο αυτή η διαδικασία βοηθάει στην ανάπτυξη του τουρισμού. Οι επιχειρηματίες στα νησιά κάνουν λόγο για μέτρο που θα αποτελέσει την ταφόπλακα για τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις τους. Εμείς στα νησιά δουλεύουμε μόνο την καλοκαιρινή περίοδο και το χειμώνα δεν υπάρχει δουλειά. Ο λόγος που υπάρχουν οι μειωμένοι συντελεστές είναι το ότι τα νησιά είναι μακριά από την Αθήνα, δεν έχουν τρόπο να συγκοινωνούν, τα μεταφορικά είναι πολύ πιο ακριβότερα. Προσπαθούν να καταργήσουν ακόμα και τους μειωμένους συντελεστές, οι οποίοι υπήρξαν μοχλός για την ανάπτυξη των νησιών. Με το μέτρο της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει στην εξέβρεση ισοδύναμου αποτελέσματος προκειμένου να μειωθούν οι γενικοί συντελεστές. Εξάλλου, τα κλιμάκια τους ΔΟΕ εντόπισαν πάρτι φοροδιαφυγής στους καλοκαιρινούς προορισμούς και ειδικά στους δημοφιλείς. Συγκεκριμένα, από τις 30 Ιουλίου στις 15 Αυγούστου, στη Ρόδο η φοροδιαφυγή έφτασε το 100%, στη Σύφνο το 86%, στη Σαντορίνη το 73%, στη Μύκονο το 71% και στην Πάρο το 63%. Σύμφωνα πάντως με τους επιχειρηματίες, το μέτρο αυτό δεν θα καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, ούτε θα ενισχύσει τα έσοδα του κράτους, αλλά αντίθετα θα δώσει τη χαριστική βολή στα καταστήματά τους. Τα νησιά παραμένουν να έχουν τα ίδια προβλήματα. Το κόστος μετακίνησης προϊόντων και όλα αυτά. Η μειωμένη τιμή του ΦΠΑ ήταν κάτι δίκαιο και σωστό. Άλλο ένα χτύπημα στην ελληνική οικονομία και στη μοναδική ελπίδα είναι ο ελληνικός τουρισμός. Λουκέτα και στα νησιά πολύ σύντομα είναι μια πραγματικότητα. Παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν εισηγηθεί το σχετικό μέτρο θεωρούν ότι είναι άδικο να υπάρχει ίδια φορολογική μεταχείριση για νησιά όπως η Σύμη και η Ικαρία με τη Μύκονο, την Πάρο, τη Ρόδο ή τη Σαντορίνη, τα οποία χαρακτηρίζονται ως νησιά πολυτελείας. Ωστόσο, τέτοιος διαχωρισμός δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της ισότητας, ενώ θεωρείται σίγουρο ότι στο σενάριο αυτό θα υπάρξουν αντιδράσεις από την Κομισιόν. Τούνελ 10 μέτρων κάτω από τον Κορυδαλό είχαν σκάψει 3 κρατούμενοι προετοιμάζοντας την απόδρασή τους. Πάμε στην Ντέμι Ντάβαρη να μας πει περισσότερα. Ντέμι. Όπως φαίνεται, και οι ορισμένοι κρατούμενοι στον Κορυδαλό είναι ιδιαίτερα εφευρετικοί. Μετά τις αποδράσεις με τα ελικόπτερα, αυτή τη φορά 3 κρατούμενοι της 3ης πτέρυγας του Κορυδαλού, 2 αλλοδαποί και 1 Έλληνας, επιχείρησαν να δραπετεύσουν υπογείως. Για το λόγο αυτό, έσκαψαν στο δάπεδο του κελιού τους μία τρύπα, η οποία οδηγούσε στο υπόγειο των φυλακών, και από εκεί άνοιξαν ένα τούνελ με διάμετρο 80 εκατοστά και μήκος 10 μέτρα. Οι κόποι τους βέβαια πήγαν χαμένοι, καθώς χθες πραγματοποίησαν έλεγχο οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, εντόπισαν το τούνελ και έτσι ματαιώθηκε η απόδραση. Στην έρευνα που έγινε στο κελί τους βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα, ένας αυτοσχέδιος γκάτζος, ένα καλέμι, ένα σφυρί καθώς και άλλα αντικείμενα που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για να ανοιχτεί το τούνελ. Να πούμε πως και οι 3 κρατούμενοι είναι υπόδικοι, οι 2 αλλοδαποί για ναρκωτικά και διακεκριμένες κλοπές και ο Έλληνας για ανθρωποκτονία. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό. Δεν μην τα βρει να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιδρομή έκαναν τη νύχτα οι χούλιγκαν των γηπέδων στα Πετράλωνα, όπου ξέσπασαν συμπλοκές και βγήκαν ακόμη και μαχαίρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. 50 κρανοφόροι με μολότοφ και λωστούς επιτέθηκαν στα γραφεία συνδέσμου οπαδών του Παναθηναϊκού, ενώ κατέστρεψαν 4 καταστήματα και 14 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων, θρηματισμένα παρμπρίζ και διαλυμένοι καθρέφτες αυτοκινήτων. Βροχή από μολότοφ, καδρόνια, πέτρες, 2 νεαροί οπαδοί μαχαιρωμένοι και οι κάτοικοι μιας συνοικίας στα Πετράλωνα σε κατάσταση νευρικής κρίσης άφησε πίσω της η επιδρομή των χούλιγκαν των γηπέδων το βράδυ της Δευτέρα.